Ιωνικίου. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Τωρναρίτη. Καλημέρα, αγαπητέ μου Νίκο Τωρναρίτη. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Λοιπόν, μια απόφαση δεν ξέρω. Πολλοί την περίμεναν, κάποιους εξέπληξε. Εσύ τόλμησες όμως, διότι το λέω τόλμησες, γιατί έγιναν διάφορα τρελά και παλαβά πράγματα. Κάποιοι τραμπουκισμοί που δεν αρμόζουν σε μια παράταξη ιστορική όπως είναι ο συναγερμός. Προτιμώ να μην θυμάμαι τα συγκεκριμένα που περιγράφεις, Ανδρέα μου, γιατί πράγματι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δίδαξε δημοκρατία στον τόπο, δίδαξε πολυφωνία και δίδαξε, άνοιξε δρόμους για αυτήν την πολυφωνία. Οι απειλές, οι τραμπουκισμοί, τα γιουχαΐσματα προφανέστατα και δεν ανήκουν και δεν μπορούν να ανήκουν στον Δημοκρατικό Συναγερμό και λυπάμαι για αυτούς που τα προκάλεσαν και για αυτούς που κουβάλησαν, αυτούς που τα προκάλεσαν. Και δεν μιλώ, προσέξτε, για την περήφανη νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ναι. Μιλώ για κάποιους άλλους. Ναι. Από εκεί και πέρα θέλω ξανά από την καρδιά μου να δώσω έτσι τα συγχαρητήρια μου, την αγάπη μου για όλους εκείνους, ειδικότερα στη Λευκωσία που εργαστήκαμε άοκνα για 12 μήνες και φέραμε αυτό το πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Άκουγα χθες το βράδυ τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος επιβεβαίωνε ότι αρχίσαμε από το 6,5%. Εγώ δεν γνώριζα αυτή τη δημοσκόπηση, αλλά το έμαθα μετά. Ναι. Και φτάσαμε στο 26% στο τέλος της ημέρας, ειδικότερα στη Λευκωσία, που ήμουνα υποτίθεται πολιτικός υπεύθυνος. Μάλιστα. Στις βουλευτικές εκλογές είχαμε λάβει 8.000 ψήφους λιγότερους. Από εκεί και πέρα θα πω ότι το κόμμα μας πήρε μια απόφαση. Κατά συνείδηση ψήφο. Ναι. Θεωρώ ότι όπως και ο πρόεδρος του κόμματος εμέσως πλην σαφώς έχει τοποθετηθεί και τα υπόλοιπα των στελεχών οφείλουν να τοποθετηθούν. Και να τοποθετηθούμε βάσει των αρχών, των αξιών μας και το τι ακριβώς λέγαμε προεκλογικά. Ναι. Και μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο πήρα και εγώ την δικιά μου προσωπική απόφαση. Να σε ρωτήσω, αγαπητέ μου Νίκο, πιστεύεις, επειδή ακούγονται και γράφονται διάφορα, ότι μπορεί να κάνει ο συναγερμικός κόσμος την υπέρβαση και να στηρίξει Μαυρογιάννη? Επειδή ακούω και γράφονται και λέγονται διάφορα. Εγώ θα πω ότι ο συναγερμικός κόσμος, βάσει της απόφασης που έχουμε λάβει, έχει το δικαίωμα να πράξει οτιδήποτε. Δεν πρόκειται να καθοδηγήσω προσωπικά εγώ τον συναγερμικό κόσμο τι θα πράξει. Εμείς είχαμε υποψήφιο την πρώτη Κυριακή, δυστυχώς δεν κατορθώθηκε, παρόλο το σπουδαίο αγώνα που έδωσε και η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού, όλοι ανεξάρτητα οι βουλευτές, αλλά και τα στελέχη της Λευκωσίας, θα το λέω συνέχεια, και ο επαρχιακός γραμματέας και ο υπεύθυνος του επιτελείου, ο φίλος ο Γιάννος ο Πανταζής, όλοι ήταν συστρατευμένοι και στοχοπροσιλωμένοι σε αυτή την προσπάθεια. Από εκεί και πέρα απλά είπα το τι εγώ θα ψηφίσω και το θεώρησα υποχρέωση να το πω στο πολιτικό γραφείο, στο σώμα, το πολιτικό του κόμματος μου. Ναι. Έχει και μια άλλη πτυχή η δικιά σου ιστορία. Το διάβαζα σε μια ανάρτηση που έκανε ο αδερφός σου, ο Χριστόφορος. Σου ζητάει συγγνώμη, λέει, αν σε πλήγωσε. Είχατε διαφορές δηλαδή όσον αφορά τον υποψήφιο? Προφανέστατα είχαμε διαφορές και πρέπει να πω ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή που εμείς οι δυο μιλάμε δεν έχω μιλήσει με τον Χριστόφορο και δεν έχω μιλήσει εδώ και πολλούς μήνες, γιατί άλλο να έχεις μια θέση και άλλο να έτσι... τέλος πάντων, θέλω να μείνω εδώ. Ναι, ναι. Τώρα πάμε λίγο στην επόμενη μέρα, γιατί θα υπάρξει επόμενη μέρα σίγουρα. Έχουμε δύο υποψήφιους. Θεωρείς στο Κυπριακό, να το δούμε πρώτο στο Κυπριακό, έχουν διαφορές αυτοί οι δύο υποψήφοι?
Εγώ γιατί δεν ακούω είμαι ότι ο ένας είναι πιο κοντά υπέρ της λύσης, ο άλλος είναι λίγο... Εγώ να σας πω την αλήθεια, γιατί θέλω πάντα να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Ο βίος και η πολιτεία και των δύο δεν μου αποδεικνύει ότι έχουν διαφορές. Ποιες είναι άραγε οι διαφορές? Ο κύριος Μαυρογιάννης ήταν στενότατος συνεργάτης του Τάσου Παπαδόπουλου, πρόταξε τότε το όχι στο σχέδιο Ανάν, ήταν εκεί στο Κραμ Μοντανά, δεν ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να παραμείνει ή να επιστρέψει πίσω στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Λέει ο άνθρωπος ότι ζητεί λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Τα ίδια ακριβώς λέει και ο κύριος Χριστοδουλίδης. Δεν είναι και οι δυο ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο συμφωνημένο πλαίσιο. Πάρα πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα έχω την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, αυτό είναι σίγουρο, ότι δυστυχώς το Κυπριακό δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από τους μεγάλους της γης και κατά πόσον θα πιεστεί η Τουρκία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό το λόγο προσωπικά προτάσω, όπως και το κόμμα μου, τον δυτικό προσανατολισμό και την ενίσχυση των σχέσεων της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Τώρα θέλω να έρθουμε και λίγο... Λέγω, αγαπητέ μου Αντρέα, όταν λέω δίνω ψήφο εμπιστοσύνης στον κύριο Χριστοδουλίδη, δεν απορρίπτω την ίδια ώρα την επιλογή του κύριου Μαυρογιάννη. Λέω ακριβώς τι θα πράξω εγώ προσωπικά. Μάλιστα. Σωστό αυτό που λες και χαίρομαι που το διευκρινίζεις. Αγαπητέ μου Νίκο, επειδή 11 του μήνα έχετε το συνέδριο στο συναγερμό... μάλλον σας έπιασε όλους εξαπίνης ο Πρόεδρος, γιατί το συνέδριο θα γινόταν πολύ πιο μετά. Προφανώς υπάρχει έντονο παρασκήνιο γύρω από τις εκλογές εκεί που θα γίνουν και το ποιοι θα αναδειχθούν. Εσύ θα διεκδικήσεις κάποιο πόστο, κάποια θέση, τη νέα ηγεσία του κόμματος? Όχι, εγώ δεν έχω σκεφτεί να διεκδικήσω την όποια θέση στην ηγεσία του κόμματος. Όχι. Άρησα κίνδυνος. Εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της παράταξης, εκλέγηκα πριν από ένα χρόνο. Οι αρχαιρεσίες αυτές είναι για τον πρόεδρο, τον αναπληρωτή και τους τρεις αντιπρόεδρους. Ναι. Άρα δεν έχεις πρόθεση να κατέλθεις ως υποψήφιος για μία από αυτές τις τρεις θέσεις? Όχι, δεν μάλιστα. Έχω πρόθεση. Μάλιστα. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι το συγκεκριμένο το έχω αναφέρει πολλές φορές στα φίλους και στα στελέχη της ανώτατης ηγεσίας του κόμματος. Νίκο, ποια ήταν η σχέση σου με τον αβέρωφτο Νοφίτου όλα αυτά χρόνια, και εντός και εκτός Βουλής? Ήταν κυρίως πολιτική. Μάλιστα. Με σκαμπανεβάσματα. Όπως μια οικογένεια, ή μάλλον σε μια οικογένεια υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, έτσι και στον Δημοκρατικό Συναγερμό, ειδικότερα στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Αντρέα μου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είναι ακέλ. Δεν αποφασίζει κάποιος, διατάζει και στείνονται όλα τα στρατιωτάκια από πίσω και προχωρούν. Έχουμε την ελεύθερη άποψη, είμαστε ελεύθεροι, αξιοπρεπείς πολίτες. Λέμε ότι θέλουμε να καταστήσουμε όλους τους Κύπριους. Για να το λέμε και να θέλουμε να το κάνουμε πράξη, πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε εμείς αξιοπρεπείς πολίτες, και θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πρέπει να τοποθετείται ευθαρσώς και δημόσια, χωρίς έτσι μισόλογα, και προφανέστατα χωρίς απειλές ή άλλος πώς. Και κάτι τελευταίο, έτσι σαν κλείσιμο. Άρα για να πεις στηρίζω τον Χριστοδουλίδη και να βγεις ανοιχτά και να το δηλώσεις, σημαίνει ότι για σένα δεν είναι αποστάτης?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα τα γενικότερα, τα επίθετα, ναι, δεν μ' αρέσουν εμένα. Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι, γιατί το άκουσα πολλές φορές να αναφέρονται κάποιοι, μάλιστα και χθες άκουσα τον πρόεδρο του κόμματος, στον Αλέκο Μαρκίδη. Ναι. Μάλιστα αναφέρθηκε και στην ταβέρνα την Ερημιά που είχαμε προσκληθεί κάποτε τότε για να ακούσουμε τον κύριο Μαρκίδη. Πάλι πήγαν με τον κύριο Μαρκίδη τελικά. Εγώ προσωπικά υποστήριξα τον Γλαύκο Κληρίδη. Θα πω το εξής. Ο Αλέκος Μαρκίδης αργότερα τιμήθηκε από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, προσκλήθηκε σε ειδική συνεδρία για να μας μιλήσει για την Ομοσπονδία και τη μέρα του θανάτου του όλη η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού ήταν εκεί για να καταθέσει στέφανον τιμής. Ήταν μια κορυφαία φυσιογνωμία. Κορυφαία. Ευγνωμοσύνη, θα έλεγα, για την προσφορά του, βέβαια, στην πατρίδα. Άρα, λέω, καλύτερα να μείνουμε μακριά από τα ταπέλες, επίθετα. Ήταν ένα, Νίκο, ήταν ένας ευπατρίδης. Ήταν ένας ευπατρίδης που λιδωρήθηκε. Σπουδαίος ευπατρίδης που λιδωρήθηκε. Και μετά. Έτσι. Από κάποιους, κάποιοι άλλοι το κατάλαβαν πιο πριν. Θα πω το εξής. Οι ταπέλες, τα διάφορα επίθετα, ο τοξικός πολιτικός λόγος, πρώτα και πάνω απ' όλα δεν συνεισφέρει στην ενότητα της μεγάλης μας παράταξης. Και πρέπει να προστατεύσουμε ως κόρην οφθαλμού αυτήν την ενότητα. Και αν υπάρχουν κάποιες ευθύνες, θεωρητικά λέω, γιατί εγώ θεωρώ ότι πετύχαμε ένα σημαντικότατο ποσοστό στις εκλογές, ναι, ο κάθε ένας να κάνει την αυτοκριτική του και να κάτσουμε να συζητήσουμε, να τα βάλουμε όλα κάτω και να δούμε τι πήγε λάθος. Μάλιστα. Και ποια λάθη έγιναν. Μάλιστα. Και ποιες λάθος επιλογές έγιναν. Άρα θεωρώ ότι με σοβαρότητα, με σοφία πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα βήματα, γιατί δεν σας κρύβω ότι άρχισα και ανησυχώ με αυτά όλα που ακούω για την ενότητα της παράταξης μου. Θεωρείς επειδή σε μια ήττα, όταν έχεις, όταν ιτηθείς, όταν χάσεις μια μάχη, κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες τι πήγε λάθος. Θεωρείς, ακριβώς, το έχεις σκεφτεί αυτό, Νίκο, τι πήγε λάθος? Ναι, έχω σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά προφανέστατα δεν θα τα καταθέσω δημόσια, ναι, θα τα καταθέσω όταν και εφόσον γίνει μια ειδική συνεδρία επί του συγκεκριμένου θέματος. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό που θα μιλώ συνέχεια είναι για τη μάχη που δόθηκε από όλα τα στελέχη, τουλάχιστον εγώ που γνώρισα, που συνεργάστηκα, και έτσι εκφράζω τη συγκίνηση μου για αυτή τη μάχη που δώσατε. Σε ευχαριστώ, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Νίκο Τρανίτη. Καλή δύναμη.